και το πιο απαιτητικό ποδοσφαιρόπλο. Είτε μιλάμε για θέαμα, είτε για αγωνίες, δραματικά φινάλε ή για μεγάλα αποτελέσματα, αυτή η διοργάνωση τα είχε όλα φέτος και με το παραπάνω. Και ο κόσμος, εδώ στο στάδιο σήμερα, και όλη η ατμόσφαιρα γενικά, εγγυάται πως ο σημερινός τελικός θα είναι το ιδανικό κερασάκι στην τούρτα. Το εστάδιο Dragão του Πόρτο, πολύ επιβλητικό, αλλά ταυτόχρονα και πολύ διαφορετικό από αυτό των αιώνιων αντιπάλων της Λισαβόνας. Στους τελικούς συνήθως υπάρχει επιφυλακτικότητα, ειδικά στο ξεκίνημα. Ένα γρήγορο γκολ όμως ανατρέπει κάθε προπονητικό σχέδιο. Ας ελπίσουμε να μπει ένα σύντομα για να δούμε παιχνίδι. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Επικίνδυνη φάση. Αυτά τα σερτά σουτ είναι πολύ επικίνδυνα για τον οποιοδήποτε τερματοφύλακα. Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και ετοιμότητα. Αυτό ήταν το τέλειο παράδειγμα για το πώς μετατρέπεις μια άμυνα σε επίθεση. Αν ήταν και λίγο πιο προσεκτικός στο σουτ, τώρα ακόμα θα πανηγύριζαν. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Με αυτή την παλιά... Μπέντζεμα! Αυτό το γκολ έχει τεράστιο ειδικό βάρος. Τους φέρνει ακόμα πιο κοντά στο όνειρό τους. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας εκνηδιασμός. Κατάφεραν και πέτυχαν τον πρώτο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Όταν σκοράρεις πρώτος, κόβεις τα πόδια των αντιπάλων σου. Φανταστείτε σήμερα τι ειδικό βάρος αποκτά αυτό το γκολ. Βγάζει την παλιά, έτοιμος να σουτάρει. Η προσπάθεια δεν ήταν άσχημη, αλλά όχι και για γκολ. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή του εδώ, αλλά για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα, και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς τον παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Αυτός ο παίκτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με όποιον βρει μπροστά του. Ευκαιρία για γκολ. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Και το κάνει!
βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Δοκιμάζει ένα. Βρίσκει άσχημα την μπάλα και φυσικά δεν ανησυχεί κανένα. Ίσως ο προπονητής τους εδώ να πρέπει να τους δώσει οδηγίες ώστε να σουτάρουν πιο συχνά. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Θα βγάλει και να η κεφαλιά. Ελάχιστα πιο πια τον μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Καραδοκούσε εκεί και τσίπησε την μπάλα. Σίγουρα τους βοήθησε και η τύχη εδώ, γιατί η μπάλα τους τρακίστηκε σε ένα σώμα και τους τρώθηκε στο πιάτο. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα το καθαρίσουν τον αγώνα. Τη στέλνει πολύ μακριά. Κινείται απειλητικά προς την υπέροχη προσπάθεια. Και με αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Μπορούμε να πούμε πως ήταν για γεράνια. Πώς το βλέπεις αυτό λοιπόν το τελικό με βάση τα όσα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο? Τους βλέπουμε να προηγούνται μέχρι στιγμής και αντικειμενικά να το κρίνουμε το αξίζουν. Αλλά επειδή υπάρχει ακόμα χρόνος πολύ, θα πρέπει να προσέξουν. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά πως το ποδόσφαιρο τα πάντα μπορούν να... Βινίσιο Ζούνιορ! Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Ο Βινίσιος Ζούνιορ μάλλον νόμισε ότι τον είχε τον τερματοφύλακα εδώ, αλλά έκανε μεγάλο λάθος. Συνέχεια με πλάγιο. Μαδρίτη ετοιμάζεται για κάποια αλλαγή. Ο Μαρσέλο μπήκε πιστεύω για να δώσει ρυθμό στην ομάδα του. Και τρεξίματα έχει και αρκετή την κατάσταση. Κέρδισαν το πλάγιο. Αζάρ. Σεντράριο Αζάρ. Κεφαλιά. Τόσο παίκτης είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Θέλει προσοχή. Το Μπιλμπάο φάνηκε να έχει αδυναμίες εκεί στα άκρα. Όχι βέβαια πως η άμυνά τους ήταν καλύτερη στον άξονα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι στάθηκαν πολύ τυχεροί σε αυτή τη φάση. Κατάφερε και την κράτησε. Είναι επίκη. Σουτάρει με δύναμη. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Μαρσέλο. Ο Μαρσέλο αλλιώς το φαντάστηκε εδώ. Αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη.
εκτός γραμμής σε πλάγιο. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Πάει για το γκολ. Μπράβο του. Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Αν και ξεκίνησε καλά η εκθέση. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δει την κάρτα. Όμως ο διαιτητής αποφάσισε να είναι ποιητής. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Αζάρ. Έχει κενό χώρο μπροστά του. Σεντράρει ο Αζάρ. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν ουσία. Και θα έχουμε αλλαγή. Ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Εδώ επιτρέψτε μου να πω πως αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να έχουν γίνει νωρίτερα. Ίσως να περίμενε την αντίδραση των παικτών του. Αλλά τώρα η αλλαγή είναι επιτακτική. Κατάλαβε ότι δεν θα παίρνει το αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Νέα κεφαλιά. Και άλλο ένα γκολ. Στα τρία γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Κάνει αλλεπάλληλες αλλαγές. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλάγια. Μόντριτς. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Να και το σφύριγμα της λήξης. Ένα τελευταίο γυάλισμα για τον τρόπο πριν την απονομή. Αν και λάβει αρκετά ήδη. Δάκρυα χαράς. Χάρη σε αυτή τη νίκη. Του χτυπέλου τον άνθρωπο. Και ναι, έφτασε η ώρα για την ανταμοιβή των παιχτών για όλη την πορεία. Επίσης, συγχαρητήρια και στον προπονητή που έκανε πράγματα και θάματα. Αλλά και στους οπαδούς που ακολούθησαν την ομάδα.